Ο Χωσέ Ντανιέλ Φερέρ, που επιχειρείται με ψήφισμα να αεροποιήσετε, είναι επικεφαλής της αποκαλούμενης Πατριωτικής Ένωσης της Κούβας, δηλαδή της πιο δραστήριας οργάνωσης αντεπαναστατών στη χώρα. Συνελήφθη από τις κουβανικές αρχές, μετά από καταγγελία πολίτη ότι μαζί με άλλους τρεις ομοειδεάτες του, τον ξυλοκόπησαν βαριά με αποτέλεσμα να χρειαστεί νοσηλεία. Τα περί κακοποίησης, ανεπαρκούς ποσότητας τροφής κτλ. Είναι ψέματα που κατασκευάζει η κυβέρνηση των ΗΠΑ και η πρεσβεία του στην Αβάνα με στόχο να εμφανίσει τα ανδρίκελά της σαν θύματα. Ο Φερέρ εξάλλου είναι άλλος ένας περισσότερο αναγνωρίσιμος στα επιτελεία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρά στη χώρα του και τον κουβανικό λαό. Καταγγέλουμε τη βιομηχανία ευρωενωσιακής κοπής, επιλεκτικής προστασίας δίθεν ακτιβιστών, τις αλακάρτ υποκριτικές ανησυχίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί καταπάτησης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που αποτελούν γνώριμο εργαλείο για την πιο αποτελεσματική διείσδυση των ευρωπαϊκών μονοπωλίων σε τρίτες χώρες, ιδιαίτερα όταν αυτές οι χώρες δεν έχουν κυβερνήσεις της προτίμησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κρατών μελών της.